Και πλέον όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, για την εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. 7 τριετής μέδεν στην αφετηρία των 1.400 μέτρων, αφέτηση σηκώνει τη σημαία και δίνει την εκκίνηση, ενώ καθυστερεί σημαντικά ο Saronic Dolphin. Για την πρωτοπορία πολύ γρήγορα προσπαθούν ο Mr. Wellington, ο Κωνσταντής και από το κάγκελο ο Μυθριδάτης, στη συνέχεια ο Νιοσιμούν. Τελικά Mr. Wellington θα οδηγεί στην υποδρομία Μυθριδάτης, ο Σιμούν από το κάγκελο περνάει στην τρίτη θέση καθώς ο Κωνσταντής τρέχει μόνιμα στην εξωτερική. Λίγο πιο πίσω είναι ο Πικολίνο Ράμπο, ενώ ο Saronic Dolphin καλπάζοντας από την εξωτερική θέλει να βελτιώσει την θέση του. Ο Τζοβάνας Μπού είναι προτελευταίος, βέβαια τρέχει στην εξωτερική, τελευταίος ο Ράμπο, ο Πικολίνο Ράμπο. Πάντα στην πρωτοπορία τώρα έχει περάσει πιεζόμενος από την εξωτερική ο Saronic Dolphin. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Mr. Wellington. Στη συνέχεια βρίσκεται ο Μυθριδάτης, ενώ προσπαθεί να επανέλθει από την εξωτερική ο Mr. Wellington και να βελτιωθεί ο Κωνσταντής απ' έξω. Σιμούν στην πέμπτη θέση. Saronic Dolphin, Mr. Wellington που επανέρχεται. Κωνσταντής απ' έξω, Μυθριδάτης από το κάγκελο. Σιμούν και Πικολίνο Ράμπο. Τελευταίο σε απόσταση ο Τζοβάνας Μπούι. Πάμε για την τελική ευθεία και πλέον έχει μπλέξει η κουρσά. Αρχές τελικής ευθείας, Mr. Wellington, ενώ προσπαθούν να αναπτυχθούν ο Πικολίνο Ράμπο και κλείνεται, παρενοχλείται και σοβαρά ο Σιμούν. Στα τελευταία μέτρα, Πικολίνο Ράμπο και Mr. Wellington. Στη συνέχεια ο Μυθριδάτης θέλει να επανέλθει ο Σιμούν, αλλά πλέον είναι αργά. Σκληρή μάχη για την νίκη, απ' έξω Πικολίνο Ράμπο και από μέσα Mr. Wellington και στην τρίτη θέση ο Μυθριδάτης, τέταρτος ο Σιμούν. Που δέχθηκε μία σκληρή παρενόχληση ο Σιμούν. Βλέπετε εδώ Mr. Wellington, από μέσα Saronic Dolphin, στη συνέχεια ο Κωνσταντής, απ' έξω ο Πικολίνο Ράμπο και βγαίνει προς τα έξω Μυθριδάτης, ανακόπτει, θέλει να επανέλθει από μέσα ο Σιμούν. Οι δύο πρώτοι πάντως, ο Mr. Wellington και ο Πικολίνο Ράμπο απ' έξω, θα παλέψουν για την νίκη. Στη συνέχεια ο Μυθριδάτης, ενώ προσπαθεί να επανέλθει ο Σιμούν. Για μία ακόμη φορά, καρέ-καρέ τα τελευταία μέτρα. Αριστερά, Πικολίνο Ράμπο, δεξιά, κοντά στο κάγκελο, Mr. Wellington. Πικολίνο Ράμπο απ' έξω, θα καταφέρει να επικρατήσει. Mr. Wellington στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια, Μυθριδάτης και Σιμούν. Εδώ βλέπετε το Μυθριδάτη, Σιμούν τέταρτος. Και ακόμα πιο πίσω, πέμπτος ο Κωνσταντής, έκτος ο Saronic Dolphin, τελευταίος σε απόσταση Τζοβάνας Μπούι. Εδώ προσέξτε και πάλι από τα πρώτα μέτρα, από το νούμερο 4 της αφετηρίας, καθυστερεί υπερβολικά ο Saronic Dolphin, ο οποίος κάποια στιγμή θα βρεθεί και στην πρωτοπορία. Από την τελευταία θέση στην οποία βρίσκεται, βλέπετε βγαίνει απ' έξω, πιεζόμενος και θα οδηγεί στην υποδρομή από κάποιο σημείο και μετά. Ενώ αρχικά προπορεύθηκε ο Mr. Wellington, ακολούθησε ο Μυθριδάτης ο Σιμούν, ο Κωνσταντής απ' έξω. Βλέπετε απ' έξω που βελτιώνει συνεχώς την θέση του ο Saronic Dolphin και προηγείται πλέον από τα 850 περίπου μέτρα. Saronic Dolphin λοιπόν, επικεφαλής, δεύτερος ο Mr. Wellington, στη συνέχεια Μυθριδάτης, ο Κωνσταντής μόνιμα στην εξωτερική, Σιμούν στις τελευταίες θέσεις. Τζοβάνας Μπούι και Πικολίνο Ράμπο. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα. Ο Mr. Wellington προσπαθεί να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Saronic Dolphin. Έρχονται απ' έξω ο Κωνσταντής, από μέσα ο Μυθριδάτης, κοντά τους ο Σιμούν, απ' έξω ο Πικολίνο Ράμπο. Την τελευταία στροφή, ενώ φαινόταν να έχει πολλές δυνάμεις, βλέπετε εκεί τι γίνεται πλέον. Ευτυχώς που δεν ανετράπει ο Σιμούν στο σημείο εκείνο. Απίστευτες διασταυρώσεις. Ο Πικολίνο Ράμπο συνεχίζοντας πιάνει τον Mr. Wellington και παλεύει μαζί του για την νίκη. Μυθριδάτη στη συνέχεια, ο Σιμούν βέβαια έχασε κάθε τύχη στην είσοδο της τελικής ευθείας όταν έκοψε πλήρως. Και εδώ οι δύο πρώτοι, Πικολίνο Ράμπο, ο Mr. Wellington, τρίτος ο Μυθριδάτης, στη συνέχεια Σιμούν, Κωνσταντής, Saronic Dolphin, μακράν τελευταίος ο Τζοβάνας Μπούι. Προσέξτε και πάλι, είναι η τελευταία στροφή.
προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από Μηθριδάτη που βγαίνει προς τα έξω και Κωνσταντή. Ο Σιμούν ανακόπτει εκεί σοβαρά, θέλει να επανέλθει από μέσα και κυριολεκτικά είναι στον αέρα. Εκεί πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη στιγμή που ξεμπλοκάρεται ο Πικολίνο Ράμπο και συνεχίζει το φίνιστο απ' έξω και ο Μίστερ Ουέλιγκτον που προσπαθεί από την εσωτερική να πάρει την νίκη, ο Μηθριδάτης πίσω τους, ακόμα πιο πίσω ο Σιμούν. Στη συνέχεια Κωνσταντής, Σαρόνικ Ντόλφιν, σε απόσταση ο Τζοβάνας Μπόι. Αυτός τουλάχιστον που κατά τη γνώμη μας έπαθε σοβαρή ζημιά εκεί στη τελευταία στροφή είναι ο Σιμούν, το βλέπετε, πίσω από τον Μηθριδάτη τώρα. Θα προσπαθήσει να επανέλθει από μέσα, πού να περάσει εκεί, ο Σαρόνικ Ντόλφιν, ο Μίστερ Ουέλιγκτον. Θα έπρεπε να τους υπερπηδήσει, αλλά εδώ είναι υπόδρομος, δεν είναι η Πασία. Θα έπρεπε να έχουμε υπερπήδηση εμποδίων εκεί για να περάσει ο Σιμούν. Και βλέπετε το σημείο για το οποίο κατατέθηκε ένσταση. Πικολίνο Ράμπο, έρχονται σε επαφή, τα δύο άλογα πέφτει πάνω στον Μίστερ Ουέλιγκτον. Η ένσταση απορρίπτεται.